αντίθετο στο να μας δοθεί βοήθεια από τους Ευρωπαίους. Ήταν αντίθετο. Εξηγήστε μας γιατί ήταν αντίθετο. Δηλαδή είναι ακριβές όλο αυτό, κύριος... αλλά το γιατί. Okay, είπε και αυτό που σας είπα. Μισό λεπτό, κύριε Καναγιώτη. Μας χαρακτήρισε προηγουμένου που την κρίνει πιστωτική κάρτα. Ελάτε τώρα, δώστε τη δική σας ανάλυση. Εγώ προσπαθούσα τόση ώρα να καταλάβω αν υφίσταται η συνάντηση με αυτό το κόμμα και αν πράγματι είχε αρνηθεί. Γι' αυτό λέω να τα βάλουμε στη σειρά, θα σας πω. Δούμε τι γίνεται. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ολλανδία, πολύ σωστά λέει ο κύριος Καναγιώτης. Καλεσμένο σε μια εκδήλωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολλανδίας, το οποίο είναι. Παρόλο που το χαρακτήρισε περιθωριακό χθες ο κύριος Κεδίκογλου, είναι το τρίτο κόμμα στις τελευταίες εκλογές και σήμερα στα Γκάλοπ είναι πρώτο κόμμα στην Ολλανδία. Ωραία. Το κόμμα αυτό ανήκει στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ωραία. Και θα στηρίξει την υποψηφιότητα Τσίπρα. Το κόμμα αυτό καταψήφισε βοήθεια προς την Ελλάδα σε μια λογική ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δοθεί βοήθεια και αλληλεγγύη από την Ευρώπη μέσα σε ένα διαφορετικό οικονομικό πλαίσιο. Ό,τι ακριβώς λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα. Όπου ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη Δανειακή Σύμβαση και ο ελληνικός λαός, αν θυμάστε εκείνες τις μέρες, το Σύνταγμα διαδήλωνε ενάντια σε αυτή τη Δανειακή Σύμβαση, η οποία συνοδευόταν. Συμφωνούμε σε αυτό που είναι. Δεν είναι άλλη ανάλυση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Κάτι γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσει. Πες το, πες το.